αυτό είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις καλά ως άντρας, γιατί είναι πολλοί άντρες που τους αρέσει, το θέλουν να είναι η γυναίκα στο σπίτι, να τους περιμένει, να μην εργάζεται, να αφοσιώνεται στην οικογένεια. Με είδες στεναχωρημένο. Ναι, υπάρχουν και άλλοι που λένε να δουλέψει, να μοιραστούμε τα βάρη. Είναι κάτι που, αχ, τουτου, τι όμορφη η σύζυγό σου που είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη η σύζυγό σου. Πάρα πολύ όμορφη. Κούκλα πραγματικά. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι τώρα, να σου πω κάτι. Ότι πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη να παντρευτούμε, γιατί θέλαμε να αποφύγουμε κάμερες. Και το στάρι ήταν εκεί. Έλα, το στάρι ήταν εκεί. Το στάρι είναι παντού, χάρη μου, δεν υπάρχει. Εκεί. Πόπο, είναι... μοιάζει με μοντέλο, ηθοποιό, κούκλα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ όμορφο. Και τη γνώρισες μέσα του Facebook. Ναι. Την γνώρισα μέσα του Facebook. Σύγχρονος τρόπος γνωριμίας. Να σου πω κάτι. Τι διαφορά θα είχε να την γνώριζα σε ένα μπαρ ένα βράδυ ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά μου θα μπορούσα να συναντήσω μια γυναίκα. Και να σου πω κάτι, ίσως έτσι ήταν καλύτερα. Γιατί μου δόθηκε μια ευκαιρία, ενώ μιλάγαμε ένα διάστημα, ένα δίμηνο, μιλάγαμε γράφοντας ο ένας τον άλλον, έτσι. Να καταλάβω αν με αυτή τη γυναίκα υπάρχει, πώς το λένε, συμβατό μυαλό, κοινός τρόπος σκέψης. Ήμασταν διακοπές, ήταν το καλοκαίρι του 9. Εγώ ήμουν στην Πάρο. Η Αντέλα ήταν στην Επίδαυρο, γιατί από εκεί κατάγεται. Οπότε πριν, υπό άλλες συνθήκες, όταν γνώριζα άλλες κοπέλες, είτε έξω, είτε και πάλι μέσω Facebook, αλλά πιο γρήγορα. Κάτσε να το διατυπώσω καλύτερα. Τέλος πάντων, ξέχνα το αυτό που έλεγα. Είναι αυτά που λέγαμε τα. Περίοδοι των διαλυμάτων. Ναι. Οι γεμάτες αυτές λοιπόν, περίοδοι. Λοιπόν, εκείνο το δίμηνο το συγκεκριμένο. Με όπου παραμέρισα οποιονδήποτε άλλον είχα επαφή μαζί του μέσω Facebook ή οποιασδήποτε άλλη σελίδα. Γιατί στην Πάρο ήμουν μόνος. Γι' αυτό έτυχε να μιλήσουμε. Είχα πάει να γράψω. Ήμουνα στο σπίτι μου. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν έβγαινα κιόλας. Δεν είναι να πεις ότι θα πάω στο νησί και θα βγω έξω και το βράδυ θα γνωρίσω κάποιον. Η μοναδική διέξοδος που είχα να μιλήσω με κάποιον άλλον ήταν το Facebook τότε. Κοίτα. Άρα άρχισα να μιλάω με τη γυναίκα μου. Τρελαρό. Μετά από 2-3 εβδομάδες άρχισα να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεν είχε νόημα πια να γράφεις. Πόσες ώρες να γράφεις. Οι συνομιλίες μας από μισή ώρα πήγαν στη 1, 2, 5, 10 όλο το βράδυ. Θυμάμαι ότι επέστρεψα στην Αθήνα 6 Οκτωβρίου. Γιατί είχε ο πατέρας μου. Γιατί δεν θα γυρνούσα. Θα ήθελα να κάτσω πάρα πολύ καιρό στην Πάρα. Αλλά 7 Οκτωβρίου ο πατέρας μου είχε να γύρισμα με τον Σύριο Παπαδόπουλο. Αυτή η εκπομπή ήταν ένα αφιέρωμα. Και γύρισα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν της λέω: έρχομαι Αθήνα. Πρέπει να βρεθούμε. Τα λέμε. Είχαμε πει τα πάντα πλέον. Ήταν κουτό να μην αγγίξουμε ένα άλλον, να δούμε ένα τον άλλον. Έρχεται λοιπόν σπίτι μου. Η πρώτη κουβέντα που της είπα, γιατί είχα καεί προηγουμένως κάποιες φορές, ότι ευτυχώς μοιάζεις με τις φωτογραφίες του. Τέλειο. Καμιά φορά είναι, ξέρεις, 3 χρόνια πριν. Θα σου πω γι' αυτό πριν την εγχείρηση. 1002. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τα είπαμε εκείνο το βράδυ στο σπίτι χαλαρά και κόσμια. 2 μέρες αργότερα της είπα πάμε ένα Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο. Δεν είχα πάει ποτέ μου στο Ναύπλιο. Τη λέω πάμε σε ένα ωραίο μέρος οι δυο μας να το δούμε σε ένα ουδέτερο μέρος. Πέρασαμε ένα υπέροχο τριήμερο, γυρίσαμε την Κυριακή το βράδυ στο σπίτι μου όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό της και της λέω μείνε εδώ απόψε και το πρωί όταν ξυπνήσαμε της λέω πήγαινε, έχει φέρει και τα πράγματά σου. Αυτό ήταν, ναι. 10 Οκτωβρίου, λοιπόν, του 10, μέχρι σήμερα, είμαι με τη γυναίκα μου κάθε μέρα. Τι ήταν αυτό, τι ήταν γραφτό να γίνει αυτό. Είναι αυτό, όταν βρεις το τέρι σου, τελείωσε. Το ξέρεις πια. Αχ, Χάρη μου, αχ. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αφού όμως...